κάνει το δικό της και είπε: παιδιά, μπαμπά, εγώ θέλω να δοκιμάσω. Στο παρένα μας το λέει. Στο παρένα. Πήγες σε μία εκπομπή για να δείξεις τις φωνητικές σου ικανότητες που όντως το πες πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Μου λέει: μπαμπά, αύριο έχεις μία συνέντευξη. Λέω: πού? Λέει στο voice. Τι voice, λοιπόν. Πότε. Ποιο, τι. Εγώ δεν σε παρακαλώ. Μπαμπά, δεν θέλω να δεις. Εντάξει, έκανα τη συνέντευξη. Τελειώνει η συνέντευξη. Λέω: τελείωσα. Μπαμπά. Την άλλη μέρα. Πρέπει να έρθεις και στην παρουσίαση. Γιατί πρέπει να πάει ο γονέας. Τι γονέας, τι είναι αυτό που μου λες. Το τραγούδι δεν ήξερα ότι θα είναι αυτό το τραγούδι. Που είπε η Μαρτίνα. Μα τη ρώτησε. Εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να πει ένα άλλο τραγούδι. Ποιο όντως θα έπρεπε να. Θα έπρεπε ένα τραγούδι και θα πέρναγε. Στο λέω ειλικρινά. Είχε ένα σιδερομάτμο και λίγο υδρότα στο λαιμό. Τραγουδούσε εκείνη την ώρα, θέλω να πεις τα συναισθήματά σου και μετά, κατόπιν όταν τελείωσε το τραγούδι, που δεν γύριζε κανένας από τους τέσσερις. Μπαίνει σε μια διαδικασία δυστυχώς. Μας είχαν πει πριν.